Φτάσει μια τυχή στιγμή, σ' άφησε εκτός του τελικού των Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι, ήταν μια άτυχη στιγμή στο πρόγραμμά μου. Για λίγα εκατοστά έχασα την επαφή με την μπάρα. Υπήρξε η πτώση και αυτή η πτώση έφερε αυτό το αποτέλεσμα που με κρατάει εκτός τελικού. Μήπως και εσύ υπερέβαλες σε αυτόν και έβαλες το πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα ενώ δεν έπρεπε στον προκριματικό ή έτσι ένιωθες? Εντάξει, μπορούσα να κάνω πιο εύκολο πρόγραμμα, αλλά προτιμήσαμε τον προπονητή να μείνει δυσκολία εκεί πέρα που έπρεπε να μείνει. Δεν θέλαμε να κατέβουμε εύκολο πρόγραμμα. Ξέραμε ότι υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πτώση, αλλά η απόφαση ήταν αυτή από την αρχή και δεν θέλαμε να αλλάξουμε. Οι ατυχίες σου είναι μεγάλες Ολυμπιακούς Αγώνες. Μήπως τελικά αυτό σε σχέση με ό,τι γίνει στην Αθήνα, όπου πραγματικά αδικήθηκες και την πτώση στο Πεκίνο, σε έχει επηρεάσει πριν από τον χθεσινό αγώνα? Γενικά το μονόζυγο έτσι όπως έχει γίνει είναι ένα όργανο το οποίο δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος ότι θα τελειώσει τον αγώνα επιτυχές, με επιτυχία. Δεν νομίζω ότι είναι των Ολυμπιακών Αγώνων, έχω πτώσει και σε άλλα πρωταθλήματα. Απλά αυτό που γίνεται είναι ότι πλέον δεν είμαστε σίγουροι ότι θα τελειώνουμε με επιτυχία τον κάθε αγώνα. Έτσι όπως έχουν φτάσει τα προγράμματα, γνωρίζουμε ότι μπορεί να έχουμε πτώσεις σε κάθε αγώνα. Θέλει και λίγο τύχη, δεν είναι μόνο. Είσαι ένας σπουδαίος αθλητής, είσαι κατακτήσει τα πάντα τόσο σε ευρωπαϊκό πρωταθλήματα όσο και παγκόσμια. Δεν νομίζω θα το βάλεις κάτω, ε? Δεν νομίζω ότι τελειώνει εδώ πέρα η πορεία μου. Έτσι κι αλλιώς έχω πάρα πολλά χρόνια μπροστά μου. Το βλέπω και από τον εαυτό μου. Πιστεύω ότι θα μπορέσω να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον.